Ακούστε να σας πω, ήδη εδώ και περίπου 5 με 6 μήνες, περίπου από τον Ιούνιο μήνα, είχαμε ανέβει με τον κύριο Τατούλη, ως συνέχεια μιας προσπάθειας που γινόταν περίπου για ένα χρόνο ακόμα πιο πριν, για να προχωρήσει το κομμάτι του αστεροσκοπίου. Να θυμίσω λοιπόν ότι όταν ήμουμε δημοτική αρχή, είχαμε φτάσει πράγματι σε σημείο σχεδόν ένταξης του συγκεκριμένου έργου. Ο χαμός ενός εκ των συντελεστών, του Εμίλιου Χαρλάφτη, ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός και για την οικογένειά του, κυρίως και για τον ίδιο, αλλά τελικά απεδείχθηκε και για το Δήμο Σικιονίων, διότι δεν προχώρησε τότε η όλη προσπάθεια που είχαμε κάνει. Επειδή όμως εγώ τιμώ και τις προσπάθειές μας και τους φίλους μου, ακόμα και αν δεν είναι εν ζωή, θεώρησα καθήκον μου να προχωρήσω το συγκεκριμένο θέμα, τώρα που μου ξαναδόθηκε η ευκαιρία να έχω μια πολιτική παρέμβαση σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ τα αυτιά του κυρίου Τατούλη, και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό, ήταν ιδιαίτερα ανοιχτά και δεδομένα, άκουσαν με μεγάλη προσοχή την πρότασή μας, και γιατί δεν ήταν μόνο δικιά μου, υπάρχουν, ξέρετε, και σύλλογοι, ειδικά στην περιοχή του Κρυονερίου, οι οποίοι οι εθελοντικοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει και από τότε πάρα πολύ σε συνεργασία με την τότε Δημοτική Αρχή, αλλά και σήμερα είναι στο πλευρό μας, ώστε αυτό να προχωρήσει. Πράγματι λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες, είμαστε αυτή τη στιγμή στην ευτυχή θέση να ανακοινώσουμε ότι τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο θέμα 43 εγκρίνεται η προγραμματική σύμβαση με το Αστεροσκοπείο Αθηνών και με την Πελοπόννησος ΑΕ, το κομμάτι της μελέτης του έργου ύψους 80.000 ευρώ όσον αφορά τη μελέτη μόνο. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την αντικατάσταση και επισκευή του τηλεσκοπίου, αντικατάσταση τμήματων, όχι ολόκληρου του τηλεσκοπίου, και τμήματων λογισμικού κτλ. Του τηλεσκοπίου, την κατασκευή κτηρίου πλανηταρίου και του θόλου του πλανηταρίου με 70 άτομα χωρητικότητα, μία τράπεζα σεισμών, μετεωρολογικό σταθμό, αίθουσας διαλέξεων και συνεδριάσεων και διαδραστικές οθόνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και δεύτερη, αυτή η πρώτη φάση έχει ένα προϋπολογισμό έργου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξει και δεύτερη φάση η οποία θα περιλαμβάνει πάρκο αστρονομικό, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένας τεράστιος πόλος έλξης μαθητικού και επιστημονικού. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Και όχι μόνο. Ξέρετε, είναι υπερβολικά φιλόδοξο το σχέδιό μας. Θεωρώ όμως ότι επειδή ήδη είμαστε στην πηγή, η μελετητική ομάδα είναι μια εξαιρετική ομάδα από την έδρα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και πάντα υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Αρχής βεβαίως. Και θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε ήδη σε θέση, υπάρχει η δέσμευση και ήδη υπάρχουν οι πρώτοι κωδικοί. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν τους ξέρω απ' έξω, διότι ευνηδιάστηκα και εγώ θετικά, παρά τις δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, δεν είχα πάρει ακόμα την απόφασή του στα χέρια μου. Ήδη στις εισηγήσεις υπάρχουν και οι αριθμοί ένταξης στο ΕΣΠΑ, άρα αντιλαμβάνεστε για το μέγεθος της δουλειάς. Θεωρούμε ότι το έργο αυτό, όσον αφορά το μελετητικό κομμάτι, θα τελειώσει περίπου σε περίπου 45 ημέρες με 60, θα βγουν γρήγορα οι οικοδομικές άδειες που πλέον με τους καινούργιους τρόπους έκδοσης και θεωρώ ότι πριν τελειώσει η περιφερειακή αρχή αυτή θα έχουμε μπει στη δημοπράτηση ενός τόσο μεγάλου έργου. Και ξέρετε, το έργο αυτό καθ' αυτό μπορεί να ωφελήσει υπερβολικά, όπως είπα, το μαθητικό τουρισμό. Σκεφτείτε, 75 άτομα σημαίνει τουλάχιστον 2 πούλμαν τα οποία ταυτόχρονα θα μπορούν να δουν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτό να γίνει κοινώς γνωστό σε όλους. Μόνο το κομμάτι της Πελοποννήσου,
μέχρι και ηλικιακές τάξεις, εάν έρθουν, να αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί οι 360 μέρες του χρόνου να μην είναι, μάλλον, συγγνώμη, οι 250 περίπου μαθητικές ημέρες, να μην είναι επαρκείς για το σύνολο των σχολείων. Άρα αντιλαμβάνεστε τι δουλειά υπάρχει. Σκεφτείτε τώρα ότι θα υπάρχει και επιστημονικός τουρισμός, θα δημιουργηθεί και ξενώνας για επιστήμονες.